Arsène Lupin εναντίον Sherlock Holmes. Που συνέβη στο Παρίσι έφερε αντιμέτωπους τους δύο αυτούς διάσημους άντρες, τον Αρσέν Λουπέν και τον Σέρλοκ Χόλμς. Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω, καθηγητά μου. Όπως σας είπα, το γραφείο αυτό έχει ήδη πουληθεί. Λυπάμαι πολύ. Τότε σας συμβουλεύω να επιστρέψετε αμέσως τα χρήματα στον αγοραστή. Σας το επαναλαμβάνω, αυτό το γραφείο το θέλω και θα το αποκτήσω οπωσδήποτε. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθηγητά μου. Όλοι οι φίλοι μου, οι βοηθοί μου ακόμα και εγώ, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από εσάς, αν δεν μου πουλήσετε αυτό εδώ το γραφείο. Τι έχετε να πείτε τώρα? Κύριε καθηγητά μου. Καθηγητά, αυτός εδώ ο κύριος είναι ο αγοραστής που σας είπα πριν λίγο. Εξήγησα στον κύριο ότι το γραφείο έχει πουληθεί, αλλά αυτός επιμένει να το αγοράσει. Δεν έχει δίκιο. Αγόρασα αυτό το γραφείο γιατί μου το ζήτησε το αφεντικό μου και τώρα ήρθα να το πάρω. Κύριε, είμαι ο καθηγητής Γελμπουά, μέλος της Ακαδημίας Τεχνών της Γαλλίας. Αυτή εδώ η αντίκα δεν έχει καμιά αξία για έναν ίδιο όπως είσαι εσύ. Επιπλέον πιστεύω ότι το αφεντικό σου αποκλείεται να βγει κερδισμένο από αυτή την υπόθεση, ακόμα και αν θέλεις να λύσουμε τη διαφορά μας δικαστικώς. Μα είναι παράλογο. Η τιμή του είναι 65 φράγκα, έτσι δεν είναι? Να τα δώσετε σε αυτό εδώ τον κύριο αμέσως. Και να μου παραδώσετε το γραφείο στο σπίτι σήμερα. Θα το περιμένω. Μα καθηγητά. Το θέμα έληξε, το κατάλαβες? Μάλιστα, καθηγητά μου, όπως διατάξετε. Ήμουν πολύ τυχερός που το αγόρασα μόνο για 65 φράγκα. Αυτός ο έμπορος δεν έχει ιδέα από αντίκες, αλλιώς θα γνώριζε την πραγματική του αξία. Το μόνο που εύχομαι τώρα είναι να κερδίσω το πρώτο νούμερο με αυτό εδώ το λαχείο. Το νούμερο του είναι 23-05-14. Αμήν. Τι λέει εδώ? Στράντι. Μόλις που διαβάζετε. Μάλλον θα είναι το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη, βέβαια. Ο Βαρόνιο Τολέκ είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι της δεύτερης περίοδου του 18ου αιώνα. Μια περίοδος υψηλής τέχνης και αισθητικής. Αυτά, καθηγητά, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πόσα λοιπόν θέλεις για να μου πουλήσεις αυτήν εδώ την παλιατζούρα, 1000 φράγκα, 2000 φράγκα, λέγε. Μα με προσβάλλετε, Βαρόνε μου. Άλλωστε, εγώ δεν σας πρότεινα να το αγοράσετε. Μπορεί και να το κρατήσω για μένα. Δεν ξέρετε πόσο ακριβά μου κόστησε αυτή η αγορά, αλλά δεν μετανιώνω καθόλου γι' αυτό. Το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι εσείς με τις γνώσεις που έχετε θα μπορούσατε να εκτιμήσετε την αξία του. Σωστά ή κάνω λάθος? Βαρόνε. Αυτά είναι από την τράπεζα. Σε ευχαριστώ, Κλέρ. Μπορείς να φύγεις τώρα. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρόνε. Σε παραδέχομαι όμως, Βαρόνε μου, μπράβο σου. Πότε πρόλαβες και πήρες μια τόσο όμορφη γραμματέα? Πρώτη φορά τη βλέπω εδώ στο γραφείο σου, Βαρόνε. Την προσέλαβα μόλις χθες. Μου είπε ότι φίτησε σε ένα κολέγιο στην Ελβετία. Είναι μια πολύ ικανή γραμματεύς, ξέρεις. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μου φαίνεται πως το βάλετε σκοπό να τερματίσετε πια την αργιανική ζωή. Ελάτε, ομολογήστε το. Ανοησίες. Αυτοί οι διευθυντές της τράπεζας είναι τελείως ανίκανοι. Ποιος τους ζήτησε να προσθέσουν τον αριθμό του λαχείου που κέρδισε τον πρώτο αριθμό στον προσωπικό μου λογαριασμό? Τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με τον λαχείο? Για να δω. Βλέπετε, ενδιαφέρομαι μήπως κέρδισε κάποιος φίλος μου. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά γιατί αποκλείεται να κερδίσω, αλλά πάλι δεν χάνω τίποτα να ρίξω μια ματιά, βέβαια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, 2, 3, 0, 5, 1,
Και τέσσερα. Βέβαια. Και κέρδισα. Μα τι σου συμβαίνει, Γελμπουά? Κέρδισα 1.000.000 φράγκα. Λοιπόν, θυμάω. Έλα λοιπόν, συνέλθε λοιπόν. Γελμπουά, τρέξτε ένα ποτήρι νερό γρήγορα. Λοιπόν, θύμισε. Μην ανησυχείτε, βαρόνε, δεν έχει απολύτως τίποτα. Σουζάνα, τρέξε! Άνοιξε μου την πόρτα, Σουζάνα! 1.000.000 φράγκα, 1.000.000 φράγκα! Τι σου συμβαίνει, μπαμπά? Τι μου συμβαίνει? Έχω συνταρακτικά νέα, Σουζάνα. Κέρδισα 1.000.000 φράγκα στο λαχείο, μπαμπά. Σου λέω 1.000.000 φράγκα, θα σκέφτεσαι βέβαια. Δεν μα έλεγε και προχθές, μπαμπά. Είναι αλήθεια, Σουζάνα. Κέρδισα τον πρώτο αριθμό στο κρατικό λαχείο. Θα σου αγοράσω ό,τι θέλει. 1.000.000 φράγκα. Ω, είμαι πλούσιο. Όχι! Πού πήγε το γραφειάκι μου! 1.000.000 φράγκα χάθηκαν και μαζί του και το γραφείο! Είμαι σίγουρος ότι το γραφείο ήταν εδώ! 1.000.000 φράγκα! Σουζάνα! Πού πήγε το γραφείο που ήταν εδώ! Απάντησέ μου! Μα γιατί φωνάζεις? Κάτι εργάτες το πήραν για να το πάνε στο σπίτι του Βαρόνου, ο Τολέκ. Μου είπαν πως το πούλησε στο Βαρόνο και ήρθαν να το πάρουν, πατέρα! Τι! Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Τα πράγματα έγιναν όπως ακριβώς σας τα λέω. Είναι τρομερό ένας πλούσιος Βαρόνος όπως ο Τολέκ να μου τσικαρώσει μια τέτοια βρωμοδουλειά. Το επιθεωρητής Γκανιμάρ. Είμαι ο Γκανιμάρ, Ισχυρίζεστε λοιπόν ότι σας έκλεψαν ένα γραφείο, έτσι? Ένα κύριε. Παλιό γραφείο! Σας ζητώ συγγνώμη. Επιθεωρητά! Το γραφείο το έκλεψαν σίγουρα οι άνθρωποι του Βαρόνου Οτολέα, κατάλαβες? Έτσι λέτε. Όμως ο Βαρόνος Οτολέα επιμένει ότι είναι αθώος. Ποιος ο λόγος να κλέψει ένα παλιό γραφείο, για πέστε μου. Θα σας πω. Μέσα σε ένα συρτάρι του γραφείου είχα κρύψει το λαχείο που κέρδισε 1.000.000 φράγκα. Και αυτό το έμαθα. Όμως, καθηγητά Γκελμπουά, τι αποδείξεις έχετε ότι πράγματι είχατε κερδίσει αυτό το λαχείο, ε? Επιθεωρητά, Γκανιμάρ! Καθηγητά Γκελμπουά, όπως ξέρετε, με περιμένουν πολλές υποθέσεις που πρέπει να εξετάσω. Βλέπετε, το Παρίσι δεν είναι πια ήσυχη πόλη που ξέραμε. Ακόμα και αυτός ο κλέφτης, ο Αρσέν Λουπέν, τριγυρνά ελεύθερο στους δρόμους. Μη μου βάζετε λοιπόν και άλλες έννοιες. Έχω πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να λύσω. Πορανφάν, συνόδευσε τον καθηγητή Γκελμπουά. Μάλιστα. Με 1.000.000 φράγκα πάνε στους φτωχούς. Ο καθηγητής Γκελμπουά, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών της Γαλλίας, ανακοίνωσε ότι χαρίζει 1.000.000 γαλλικά φράγκα που κέρδισε στο κρατικό λαχείο στους άπορους συμπατριώτες μας. Την απόφαση του αυτή την πήρε μετά από τη συμβουλή που του έδωσε ο Αρσέν Λουπέν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το λαχείο που κέρδισε τον πρώτο αριθμό έχει ήδη κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Γαλλίας και πολύ σύντομα τα λεφτά θα μοιραζούν στους φτωχούς. Αυτό είναι απίστευτο! Δεν μπορεί να γίνει αυτό! Κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Λουπέν εμφανίστηκε στο Λονδίνο λίγες μέρες μετά από αυτό το επεισόδιο. Διαβάζετε τις εφημερίδες, κύριε Χόλμς. Όλες οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό το Λουπέν. Εμφανίστηκε στην πόλη μας ο μυστηριώδης κλέφτης, ο Αρσέν Λουπέν, πολύ γνωστός για τη δράση του στην πατρίδα του, τη Γαλλία. Άρα γιατί ζητάς στην πόλη μας, α? Α, Λουπέν, δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό κάνει αυτή η γαλλική αστυνομία. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Λουπέν ήξερε το μέρος που ήταν κρυμμένο εκείνο το λαχείο πριν καλά-καλά ανακοινωθεί ότι κέρδισε τον πρώτο αριθμό. Ιδού το μυστήριο. Αυτό είναι πολύ απλό. Ο Λουπέν δεν ήξερε ότι στο συρτάρι του γραφείου ήταν το λαχείο. Αργότερα το λαχείο αυτό κέρδισε τον πρώτο αριθμό. Ήταν μια απλή σύμπτωση και την εκμεταλλεύτηκε με το δικό του τρόπο. Αυτό είναι όλο. Τότε ο Λουπέν δεν είχε σκοπό να κλέψει το λαχείο. Τι θέλει ο ταχυδρόμος τέτοια ώρα και ήρθε? Πάω να δω, κυρία.
Στοιχηματίζω ότι είναι από το Παρίσι. Πώς το ξέρετε εσείς αυτό, κύριε? Έχω τους λόγους μου, Γουάτσον. Οι Γάλλοι δεν εμπιστεύονται τα ταχυδρομεία τους, ειδικά όταν τα γράμματά τους πρέπει να διασχίσουν τον Ντόβερ. Έτσι λοιπόν, ο Λουπέν ταχυδρόμησε δύο γράμματα. Τα γαλλικά ταχυδρομεία είναι χειρότερα από τα αγγλικά. Τι λέει το γράμμα? Διαβάσε το κι εσύ. Ο Λουπέν μας έστειλε μια ειδοποίηση για να μας εξηγήσει τους λόγους που τον ανάγκασαν να κάνει όλα όσα έκανε. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να έρθετε εδώ και να εξετάσετε όλη την υπόθεση για να δούμε ποια είναι η αλήθεια και ενδεχομένως να εμποδίσουμε μια νέα κλοπή του Λουπέν. Βαρόνος Λεοπόλδος Οτολέκ, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Γαλλίας. Να άκουσε τώρα τι λέει το γράμμα, Ουάτσον. Αγαπητέ κύριε Χόλμς, γνωρίζοντας καλά τη φήμη που έχετε, λαμβάνω την τιμή να σας πω τα ακόλουθα. Δεν έπρεπε να ανακατευθείτε στην υπόθεση που θα συζητήσουν να ερευνήσετε. Αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να την αναλάβετε, με λύπη μου σας λέω ότι οι προσπάθειές σας δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα και δεν θα σας βγάλουν πουθενά. Ελπίζω ότι έτσι θα αποφύγετε και να γελιοποιηθείτε. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε στο σπίτι σας και να καπνίζετε την πίπα σας ανενόχλητος. Σας παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη συμβουλή μου. Δώστε χαιρετίσματα και στο Γουάτσον. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω, Αρσέν Λουπέν. Είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του? Από ό,τι φαίνεται αυτός ο Λουπέν ξέρει το περιεχόμενο του όλου γράμματος, αλλιώς δεν εξηγείται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό το γράμμα είναι για μένα μια πρόκληση, έτσι το βλέπω εγώ. Είναι όμως πολύ αφθάδης. Ποιος νομίζει λοιπόν ότι είναι το αφεντικό μου? Ο κύριος Χόλμς! Πρέπει να βιαστούμε, Γουάτσον. Τώρα πια δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ξεκινάμε. Πάρτε να διαβάσετε το πιο συμπεραπτικό νέο που γράφτηκε ποτέ. Πρόκειται για μια ιστορική αναμέτρηση. Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έγινε ποτέ. Αρσέν Λουπέν εναντίον Σέρλοκ Χόλμς. Διαβάστε τη φωνή της Γαλλίας. Τα λέει όλα. Τρέξτε να αγοράσετε την εφημερίδα σας. Τρέξτε, τρέξτε. Αψηφώντας την προειδοποίηση του Λουπέν, ένας διάσημος Άγγλος detective έφτασε στο Παρίσι για να ερευνήσει την υπόθεση. Οι αναγνώστες που αγαπούν τη Γαλλία θα θυμούνται στο παρελθόν ο στόλος του Ναπολέοντα έχει νικηθεί από το στόλο του Ναυάρχου Νέλσον στη γνωστή μάχη του Τραφάλκαρ. Αγαπητοί αναγνώστες, ο Αρσέν Λουπέν θα πάρει εκδίκηση για αυτή μας την ήττα νικώντας τον Άγγλο detective Χόλμς. Γιατί εμείς ποτέ δεν ξεχνάμε αυτή τη μάχη. Όλη η Γαλλία είναι με το μέρος του Αρσέν Λουπέν και θα νικήσει σίγουρα. Στοιχηματίζω πως αυτά τα δημοσιεύματα είναι γραμμένα από τον ίδιο τον Λουπέν. Είναι όμως πολύ έξυπνος, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το θαυμάζετε τόσο πολύ. Ο Λουπέν προσπαθεί να μεγαλοποιήσει τα πράγματα για να δικαιολογηθεί. Αλλά τι περιμένεις από ένα κλέφτη? Εγώ δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη. Καμιά απολύτως εμπιστοσύνη. Έλα, ηρέμησε, Γουάτσον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγχύσεις. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Όπως θα δείτε κι εσείς, το χτήμα μου το φρουρούν αστυνομική μέρα νύχτα, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος των κακοποιών. Έτσι κι εγώ νιώθω κάποια ασφάλεια. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτά είναι σπάνια κομμάτια από τη συλλογή μου. Βλέπετε, είμαι συλλέκτης παλιών κομματιών. Πολύ ακριβές αντίκες. Τα κοσμήματά μου και τα πολύτιμα μέταλλα τα έχω φυλάξει στο κεντρικό χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Η μόνη εξαίρεση είναι αυτό εδώ το δαχτυλίδι με το μεγάλο μπλε διαμάντι. Βλέπετε, του έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά και γι' αυτό δεν υπάρχει φόβος να μου το κλέψουν, γιατί το φοράω όλη τη μέρα στο δάχτυλό μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαμε τώρα να δούμε την κρεβατοκάμαρά σας, κύριε Οτολέκ? Γιατί όχι, ας πάμε. Βάλατε σίδερα στα παράθυρα? Έχω βάλει αυτά τα σίδερα για μεγαλύτερη προστασία. Το προσέξατε κι εσείς, βλέπω. Αυτό δείχνει ότι είστε πολύ καλός detective. Το κομμάτι αυτό βρέθηκε στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι ένα πολύ σπάνιο κομμάτι και γι' αυτό το κρατάω στο υπνοδωμάτιο. Δεν υπάρχει δεύτερο κομμάτι, ξέρετε. Είμαι περήφανος που το έχω στη συλλογή μου. Βάρονε ο Τολέκ, αυτό εδώ το σπίτι έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεστε για την περιουσία σας, κύριε.
Όλα είναι φυλαγμένα στο κρηματοκιβώτιο της τράπεζας, όπως μας είπατε. Για ποιο λόγο μας φωνάξατε να έρθουμε εδώ στην Αγγλία? Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ή μήπως δεν κατάλαβα καλά, κύριε Βαρόνε? Μας φωνάξατε μήπως για να δούμε τις αντίκες σας? Κύριε Χόλμς, παρόλο που δεν μ' αρέσει το ύφος του, αυτά που λέει ο βοηθός σας είναι σωστά. Βεβαίως. Για να είμαι λοιπόν ειλικρινής μαζί σας, σας φώναξα για να συλλάβετε το Λουπέν. Αυτός είναι ο λόγος. Α, μάλιστα. Θέλετε λοιπόν να συλλάβω το Λουπέν, ε? Ναι, κύριε Χόλμς, εμείς οι άρχουσα τάξη της Γαλλίας, δηλαδή οι πιο πλούσιοι, δεν θα εσιάσουμε ποτέ αν δεν συλληφθεί αυτός ο μυστηριώδης κλέφτης, ο Λουπέν. Γι' αυτό κάλεσα μερικούς πλούσιους φίλους και όλοι μαζί συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο ποσό για να πληρώσουμε αυτόν που θα μας βοηθήσει να συλλάβουμε το Λουπέν. Φαίνεται ότι όσο πιο πλούσιος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ υπολογίζει τα λεφτά. Αυτός ο Τολέκ είναι πολύ τσιγκούνης και γι' αυτό ζήτησε από τους άλλους να μοιραστούν μαζί του τα έξοδα για τη σύλληψη του Λουπέν. Γι' αυτό το λόγο. Παράξενο, οι Γάλλοι δεν φημίζονται καθόλου για την τσιγκουνιά τους. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ιστορία αυτή αρχίζει να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε τις ερευνές μας για το Λουπέν τώρα αμέσως. Από πού? Από το σπίτι του καθηγητή Γκελμπουά. Εγώ πάντως έχω διαφορετική γνώμη. Τι είπατε! Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Λουπέν το μόνο που ήθελε να κλέψει ήταν το γραφείο και όχι το λαχείο που κέρδισε 1.000.000 φράγκα? Ναι, έτσι πιστεύω. Πρώτον, δεν ήταν απαραίτητο να κλέψει ολόκληρο το γραφείο για να αποκτήσει το λαχείο αυτό, συμφωνείτε? Δεύτερον, την ώρα που έγινε η κλοπή δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα ποιος αριθμός κέρδισε. Ήταν λοιπόν αδύνατον ο Λουπέν να ήξερε εκ των προτέρων ότι αυτό το λαχείο θα κέρδιζε τον πρώτο αριθμό. Παπά! Κάντε μου, σας παρακαλώ, μια περιγραφή αυτού του γραφείου. Σας παρακαλώ πολύ. Από τις μελέτες που έχω κάνει, αυτό το γραφείο πρέπει να έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 18ου αιώνα και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να ήταν ένας ευγενής, βεβαίως. Θα σας στενοχωρήσω, αλλά ο Λουπέν φαίνεται ότι έχει περισσότερες γνώσεις από εσάς. Τι θέλετε να πείτε? Για παράδειγμα, νομίζετε ότι μοιάζει με αυτό εδώ? Το γραφείο της φωτογραφίας μοιάζει πολύ με αυτό που αγόρασα. Και είχαν χαράξει επάνω του μερικά γράμματα, ε? Και βέβαια. Έγραφε Στράντιε, αν θυμάμαι καλά. Μάλλον έγραφε Στραντιβάρι. Στραντιβάρι? Θέλετε να πείτε ότι ήταν χαραγμένο το όνομα του διάσημου κατασκευαστή βιολιών? Σίγουρα. Τι? Έχω κι εγώ ένα βιολί φτιαγμένο από τα χέρια αυτού του διάσημου καλλιτέχνη. Ένα υπέροχο όργανο. Από ό,τι ξέρουμε, ο Στραντιβάρι κατασκεύασε αυτό το γραφείο για τον εαυτό του. Αργότερα το γραφείο αυτό το πήρε ο Ναπολέοντας. Αυτή εδώ η κάρτα έχει αγοραστεί από το μουσείο με τα προσωπικά αντικείμενα του Ναπολέοντα στο Παρίσι. Τώρα κατάλαβα, βέβαια, τώρα κατάλαβα. Αυτό που αγόρασε ο πατέρας μου ήταν ένα πιστό αντίγραφο αυτού του γραφείου. Γι' αυτό και το πλήρωσετε έτσι φτηνά, έτσι δεν είναι, πατέρα? Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέτε, Δεσποινής. Το ψεύτικο είναι αυτό που βρίσκεται στο μουσείο για να το βλέπει ο κόσμος. Αυτό που αγόρασε ο πατέρας σας ήταν το αυθεντικό και κανείς δεν ήξερε σε ποιανού χέρια βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια. Καταλάβατε? Τότε αυτό το γραφείο έχει μεγάλη αξία. 10.000 ή ακόμα και 20.000 φράγκα. Πολύ περισσότερα, καθηγητά μου. Οι εκτιμητές λένε ότι μπορεί να πουληθεί 500.000. Όχι, 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 1.000.000 γαλλικά φράγκα. Τι, 1.000.000 φράγκα? Πάπα! Σουζάνα, έχασα μια ολόκληρη περιουσία μέσα σε μια μέρα. 2.000.000 φράγκα! Μαμά, πώς κάνεις έτσι? Θα τρελαθώ, Σουζάνα! Χαίρετε, κύριε Χόλμς. Δώστε μου το κλειδί του δωματίου, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα, κύριε. Α, κάποιος έστειλε αυτό το γράμμα, κύριε. Ευχαριστώ. Θα είναι κανένα μήνυμα από το βαρόνο Τολέκ. Κύριε Χόλμς, σας ετοιμάζω μια έκπληξη σήμερα το βράδυ. Η πρόθεσή μου δεν είναι να σας προσβάλλω, αλλά να σας προειδοποιήσω, Λουπέν. Ο Λουπέν βρίσκεται σε αυτό το ξενοδοχείο? Ο εγκληματίας αποκλείεται να μπει και στο σπίτι από αυτό το παράθυρο. Μάλλον. Είμαι ο Γκανιμάρη, πληθωρητής αστυνομίας του Παρισιού. Δεν χρειάζεται να μου συστηθείτε, είστε ο διάσημος κύριος Σάιλοκ.
Πολύ επιτυχημένο το αστείο σας, όμως εγώ δεν έχω καμιά ομοιότητα με τον έμπορο της Βενετίας. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να με φωνάζετε Sherlock ή Sherlock Holmes. Εξηγηθήκαμε? Συγγνώμη. Δεν έχει καθόλου χιούμορ αυτός. Από ό,τι βλέπω, αυτό εδώ το γλυπτό είναι το όπλο του εγκλήματος. Έτσι δεν είναι, φοραμφάν, ε? Για πες μου. Συγγνώμη, αλλά επιτρέψτε μου να αμφισβητήσω τη γνώμη σας. Κύριε Χόλμς, μην ξεχνάτε ότι βρισκόσαστε στο Παρίσι και όχι στο Λονδίνο. Γι' αυτό δεν έχετε δικαίωμα να επεμβαίνετε στο έργο της αστυνομίας εδώ, κύριε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ήδη πιάσαμε έναν ύποπτο για αυτό το φόνο. Έναν ύποπτο για φόνο? Ακριβώς. Αυτό θα πει ταχύτης, κύριε. Δεν με ενοχλεί η ηρωνία σας. Κύριε Πιθανητά, ελάτε, τι φέραμε. Εντάξει, έρχομαι αμέσως. Συγχωρέστε με, κύριε Χόλμς. Σας παρακαλώ, αφήστε με να δω τον βαρόνο. Πέστε μου τι του κάνανε. Αφήστε με να τον δω, σας παρακαλώ. Κλέρ, εσείς είστε οι γραμματεύς του. Από ό,τι ξέρω, φύγατε από το σπίτι του πολύ αργά χτες το βράδυ, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας μάρτυρας. Είχα πάρα πολλά χαρτιά να τακτοποιήσω πριν τα δώσω στο βαρόνο για υπογραφή, έτσι? Κατάλαβα. Εκτός από αυτό, κάνατε και κάποια άλλη δουλειά όμως. Σκοτώσατε τον βαρόνο για να του κλέψετε το δαχτυλίδι. Μα τι είναι αυτό? Το ξέρουμε πολύ καλά ότι εσείς κάνατε αυτό το έγκλημα. Πάτε την και πηγαίνετε έτοιμοι στο τμήμα αμέσως. Μάλιστα, κύριε. Δεν τον σκότωσα εγώ. Είμαι αθώα. Δεν τον σκότωσα εγώ. Είμαι αθώα, σας λέω. Είμαι αθώα. Τώρα που θα πάμε στο τμήμα θα μας τα εξηγήσετε όλα, δεσποινής. Κύριε Χόλμς, λυπάμαι, αλλά μετά από αυτό η υπόθεση αυτή έκλεισε για μας. Αν θέλετε να ακούσετε τη συμβουλή μου, αγοράστε το εισιτήριο της επιστροφής σας για το Λονδίνο εγκαίρως. Αντίο σας. Κύριε Χόλμς, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Η υπόθεση δεν τέλειωσε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν είναι σωστό να προσβάλλετε έτσι την ικανότητα της γαλλικής αστυνομίας, κύριε Χόλμς. Σας το ξαναλέω, αυτή η γυναίκα σκότωσε τον βαρόνο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δικαίωμά σας να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Βάτσον. Κύριε Γκανιμάρ, όπως καταλάβατε, καμιά γυναίκα δεν έχει τόση δύναμη για να μπορέσει να σηκώσει ένα τόσο βαρύ γλυπτό. Κύριε Χόλμς, ένας άντρας όταν βρεθεί μπροστά σε κίνδυνο μπορεί να τα βάλει με 10 άντρες μαζί και να τους νικήσει. Ποιος μας λέει όμως ότι το ίδιο δεν συμβαίνει και με τις γυναίκες? Επιπλέον, η πληγή που βρέθηκε στο σώμα του σκοτωμένου έγινε χωρίς αμφιβολία από αυτό το γλυπτό. Το είδατε κι εσείς αυτό, νομίζω. Ναι, αλλά τα αίτια του θανάτου του βαρόνου είναι άσχετα από αυτό το χτύπημα. Αυτά που λέτε είναι ανοησίες, σταματήστε! Δεν λέτε και σε εμάς πού στηρίζετε αυτή σας την υπόθεση, ε! Λοιπόν, ορίστε ορισμένα νέα στοιχεία που βρήκα στο υπνοδωμάτιο του βαρόνου. Αυτά εδώ τα χαπάκια τα πεσμένα δίπλα από το πτώμα του βαρόνου. Ο υπηρέτης του μας είπε ότι το αφεντικό του συχνά υπέφερε από την καρδιά. Επιθεωρητά, με συγχωρείτε. Το αποτέλεσμα της βιοψίας. Καλά το υπέθεσα. Πράγματι, ο βαρόνος κατάλαβε ότι κινδύνευε να πάθει συγκοπή καρδιάς και προσπάθησε να βρει τα χάπια του. Στη σύγχυσή του απάνω έκανε λάθος και έριξε κάτω από το τραπέζι αυτό το γλυπτό. Μετά έπεσε και εκείνος και πέθανε. Νομίζω ότι το χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού το έπαθε από το πέσιμο. Τα χάπια μου! Τι έχετε να πείτε τώρα, κύριε Γκανιμάρ? Όμως πώς εξηγείτε την απώλεια του δαχτυλίδιου? Γιατί είναι γεγονός ότι κάποιος έκλεψε το δαχτυλίδι με το διαμάντι από το δάχτυλο του βαρόνου, κύριε Χόλμς. Αρχηγέ, βρέθηκε το δαχτυλίδι. Τώρα μόλις μου το έφερα. Τι, το δαχτυλίδι? Αυτό, καθώς είπανε, βρέθηκε δίπλα από τη βρύση, στη θήκη για το σαπούνι. Τι υπέροχο δαχτυλίδι. Ο βαρόνος πρέπει να το έβγαλε όταν πήγε να κάνει το μπάνιο του. Το έβαλε μέσα στη θήκη και μετά το ξέχασε. Κύριε επιθεωρητά, τι θα κάνω με εκείνη την κοπέλα? Να την αφήσετε ελεύθερη. Ανόητη! Ελευθερώστε την αμέσως πριν μας κάνει καμιά μήνυση. Τρέξτε και οι δυο γρήγορα. Τρέξτε, ανόητη, τρέξτε. Μήνυστε. Μάλιστα. Βλέπετε, κύριε Χόλμς, ότι η αστυνομία μας δεν διστάζει να αναλάβει την αποκατάσταση ενός ανθρώπου όταν αυτός είναι αθώος, όπως αυτήν εδώ την περίπτωση είναι. Τι άλλο έχετε να πείτε τώρα, κύριε Γκανιμά? Τέλος πάντων, μπορώ να ρίξω μια ματιά σε αυτό το δαχτυλίδι, παρακαλώ? Προσέξτε, από ό,τι λένε, αυτό το δαχτυλίδι κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο φράγκα. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μα γιατί το κάνετε αυτό? Η
Η πέτρα δεν είναι αληθινή. Και πώς το καταλάβατε? Μα με το κόλπο αυτό του νερού μπορείς να καταλάβεις αν μια πέτρα είναι αληθινή. Αυτή εδώ η πέτρα είναι ένας τύπος τεχνητού διαμαντιού και πολύ πιθανόν ένα είδος ζυρκόνιου. Τότε τι έγινε το αληθινό δακτυλίδι? Κάποιος το αντικατέστησε με αυτό εδώ. Εκείνη η κοπέλα. Αυτή πρέπει να το έκανε, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Υπάρχουν όμως και μερικά πράγματα που δεν κατάλαβα. Αν πράγματι ο Βαρόνος πέθανε από την καρδιά του, τότε ποιος πήρε το δαχτυλίδι του? Αν υποθέσουμε ότι η Κλέρ δεν έχει καμιά σχέση, τότε ποιος μπορούσε να μπει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν σαν φρούριο και να το κλέψει, ε? Το έκλεψε ο Λουπέν, ο Αρσέν Λουπέν. Τι? Ο Λουπέν? Ο μυστηριώδης αυτός κλέφτης είναι ο πραγματικός ένοχος. Άλλωστε μας είχε προειδοποιήσει. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν ο Βαρόνος που υπέφερε από την καρδιά του πέθανε από την ταραχή του όταν είδε ότι κάποιος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Δηλαδή, αν για το θάνατο του Βαρόνου ευθύνεται ως ένα ορισμένο σημείο ο Λουπέν. Εσείς είστε ο κύριος Χόλμς, έτσι δεν είναι, κύριε? Σας ζητούν στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Αυτά για τον κόπο σας. Ευχαριστώ. Μα ποιος μπορεί να ξέρει ότι είμαστε εδώ, κύριε? Ο Λουπέν πρέπει να βρίσκεται εδώ κοντά. Το περίμενα αυτό, ότι κάποια στιγμή θα μου τηλεφωνούσε. Εμπρός λέγεται, σας ομιλεί ο Χόλμς. Λέγεται, παρακαλώ. Χαίρετε, κύριε Χόλμς. Ελπίζω να σας αρέσει το γαλλικό κρασί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε εμείς οι δυο, αλλά ξέρω καλά ποιος είστε. Είστε ο Λουπέν. Λουπέν? Μα είμαι σίγουρος ότι περιμένατε αυτό το τηλεφώνημα, αγαπητέ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για κάτι που κάνατε. Σας είμαι ευγνώμων που βοηθήσατε να αποδειχθεί η αθωότητα της Δεσποινίδος. Και πάλι σας ευχαριστώ για την καλή σας διάθεση, κύριε Χόλμς. Δεν το έκανα για να με ευχαριστήσετε. Μην ξεχνάτε ότι πολύ γρήγορα θα σας συλλάβω. Γι' αυτό να είστε σίγουρος, κύριε Λουπέν. Απόλυτα σίγουρος. Αυτό θα το δούμε. Εγώ φοβάμαι ότι θα πάθετε χειρότερη πανολεθρία από ό,τι έπαθαν οι Άγγλοι στη μάχη του Τραφάλγκαρ. Γι' αυτό σας προτείνω να τα παρατήσετε όλα. Πιάστε το κρασάκι σας και όταν τελειώσετε γυρίστε πίσω στην Αγγλία. Τα σέβη μου στον κύριο Βάτσον. Βάτσον, ο Λουπέν βρίσκεται κοντά μας. Ίσως να μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες? Κύριε Χόλμς. Καλύτερα να χωριστούμε και να τους ακολουθήσουμε. Κάνε γρήγορα. Μάλιστα, κύριε. Θα πήγε από εδώ σίγουρα. Να πάρει οργή, να πάρει.
Σταμάτα, σταμάτα, λοιπόν, σταμάτα, Λουπέν. Γουάτσον είσαι. Κύριε Χόλμς, εσείς. Μου έδωσες όμως και κατάλαβα. Όπως μου είπατε, παρακολουθούσα εκείνο τον άντρα με το ψηλό καπέλο. Τον ακολουθούσε λοιπόν ως εδώ και με... Α, πονάω. Ο τύπος αυτός μπήκε εδώ μέσα από την πίσω πόρτα. Από την πίσω πόρτα. Εσύ λοιπόν μπήκες από την πίσω πόρτα και εγώ από την μπροστινή. Από ό,τι φαίνεται τον χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Δυστυχώς τον χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Ε, μα πού μπορεί να πήγε όμως, κυρία Χόλμς? Κύριε Χόλμς, μια καταπακτή. Θα πρέπει να το σκάσαν από αυτή εδώ την καταπακτή. Πρόσεχε πολύ, αφεντικό. Από ό,τι βλέπω είναι ένας υπόνομος, Γουάτσον. Ένας μυστικός διάδρομος, ε. Μια πέτρινη σκάλα. Τώρα κατάλαβα, μας ξέφυγαν και βγήκαν απάνω περνώντας από εδώ μέσα. Εσύ είσαι λοιπόν? Πώς είστε, κύριε Χόλμς? Εδώ πρέπει να είναι η πίσω αυλή του βαρόνου Οτολέκ, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έτσι είναι. Οι αστυνομικοί έφυγαν από εδώ μετά από το θάνατο του βαρόνου. Σήμερα, καθώς έκανα μια βόλτα, άκουσα ένα περίεργο θόρυβο και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Κατάλαβα. Μάλλον διέσχισαν αυτή την αυλή για να βγουν στο δρόμο. Μήπως ξέρεις που οδηγεί αυτή η υπόγεια σκάλα? Δεν έχω ιδέα, κύριε. Παρόλο που δουλεύω εδώ περίπου 15 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτό το σιδερένιο καπάκι ανοιχτό. Μπορείς να μου πεις πότε ο Βαρόνος αγόρασε αυτό το σπίτι? Πριν από 15 χρόνια, κύριε. Και πότε χτίστηκε αυτό το σπίτι, ξέρεις? Να, χτίστηκε. Καλύτερα να πάμε να δούμε την πέτρα που βρίσκεται στη γωνιά της εισόδου. Εκεί είναι χαραγμένο το όνομα του αρχιτέκτου. Ωραία. 1880. Λουσιάν δε Τανζέ, αρχιτέκτον. Λουσιάν δε Τανζέ? Μήπως γνωρίζεις αυτόν τον αρχιτέκτονα? Δεν έχω ιδέα, κύριε. Σε αυτό το τομέα έχω πλήρη άγνοια. Λουσιάν δε Τανζέ. Ο κύριος Χόλμς και εγώ γυρίσαμε πίσω στο άδειο σπίτι. Ένα τετράγωνο πιο μπροστά από εκεί που ο Λουπέν και η συμμορία του εξαφανίστηκαν. Να το, Γουάτσον. Τι είναι? 1879, Λουσιέν δε Τανζέ αρχιτέκτον. Αυτός είναι. Ο ίδιος αρχιτέκτονας είναι? Ναι, Γουάτσον, ναι, ο ίδιος αρχιτέκτονας. Πολύ έξυπνη ιδέα του, νομίζω. Αυτός ο αρχιτέκτονας, ο δε Τανζέ, έφτιαξε και αυτή την υπόγεια στο Α. Έτσι είναι, νομίζω. Ναι, μα ποιος ήταν αυτός ο αρχιτέκτονας, ο δε Τανζέ? Ο Χόλμς και εγώ αρχίσαμε μια μικρή έρευνα. Αυτός εδώ δεν ήταν αρχιτέκτονας. Το βρήκα! Λουσιάν δε Τανζέ. Υπήρξε ένας πολύ ταλαντούχος αρχιτέκτονας. Ήταν ο κύριος κατασκευαστής του αποχετευτικού συστήματος του Παρισιού και γι' αυτό του δόθηκε το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής. Ακόμα λέει ότι σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας εκκεντρικός άνθρωπος και ότι κανείς δεν γνωρίζει τι απόγινε. Θα πρέπει να είναι πάνω από 70 χρονών, αν βέβαια ζει ακόμα. Θα το μάθουμε αν ψάξουμε στο νεκροταφείο.
κύριε Χόλμς, εδώ είναι ο τάφος του. Από εδώ, από εδώ. Ορίστε, αυτός εδώ είναι. Από ό,τι φαίνεται έχει πεθάνει. Το επάνω όνομα πρέπει να είναι της γυναίκας του. Ενριέτα Ντετανζέ. Λουσιάν Ντετανζέ. Πέθανε. Πολύ παράξενο, δεν υπάρχει ημερομηνία θανάτου. Τότε μπορεί να μην πέθανε και απλώς να αγνοείται η τύχη του, κύριε. Σόπα, κάποιος έρχεται. Σόπα. Βοηθήστε με, κυρία, δεν τον σκότωσα εγώ. Μήπως ξέρετε ποια είναι η κυρία Χόλμς? Ναι, το χρώμα των μαλλιών της είναι διαφορετικό, αλλά αν της προσθέσουμε τα γυαλιά, μοιάζει καταπληκτικά με τη γραμματεία του βαρόνου. Εσύ με τις γυναίκες συνεννοείσαι καλύτερα από ότι εγώ. Μήπως μπορώ να κάνω κι αλλιώς? Βέβαια, είμαι και λίγο νοστιμούλης. Ποιος είστε, κύριε? Συγχωρέστε με, το όνομά μου είναι Γουάτσον, δεσποινής μου. Τι θέλετε από μένα, κύριε, παρακαλώ? Συγχωρέστε με για την ενόχληση, αλλά εσείς δεν είστε, παρακαλώ, η δεσποινής Κλέρ, η τελευταία γραμματεύση του βαρόνου Τολέκ. Κλέρ, είπατε? Θα με μπερδεύετε με κάποιον άλλη. Το όνομά μου είναι Χρυσόθεμης, κύριε. Μα αυτό είναι αδύνατον. Εμείς οι δύο έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο σπίτι του βαρόνου Τολέκ, δεσποινής μου. Κάποιο λάθος κάνετε. Δεν σας έχω ξαναδεί. Νομίζω πως δεν είναι καθόλου ευγενικό να μπαίνετε έτσι στα ξένα σπίτια. Σας παρακαλώ, να φύγετε αμέσως. Χρυσόθεμης, τι κάνεις εκεί κάτω, παιδί μου? Πατέρα! Α! Εσείς είστε ο κύριος Ντετανζέ? Εσύ πρέπει να είσαι Άγγλος, έτσι δεν είναι? Τους μισώ τους Άγγλους, φύγε αμέσως! Μα ήθελα να σας πω, κύριε... Είπα φύγε αμέσως, φύγε λοιπόν! Όπως θέλετε, κύριε. Χρυσόθεμης! Ναι, πατέρα, έρχομαι! Μα για πες μου, πού είχες πάει, κόρη μου? Στον τάφο της μητέρας. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου της. Το ξέχασες? Όχι, όχι, δεν το ξέχασα, παιδί μου. Η μητέρα σου θα χάρηκε και πολύ που πήγε στον τάφο της μετά από τόσο καιρό. Έχεις πολύ ευγενικά αισθήματα, παιδί μου. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μπελμόντ για να συζητήσουμε. Εγώ μάλλον θα βρίσκομαι στη βιβλιοθήκη, έτσι. Μόλις έρθει, οδήγησε εδώ στο γραφείο μου. Όπως θέλεις, πατέρα. Κατάλαβα. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πως αυτός ο Ντετανζέ που έφτιαξε εκείνη την υπόγεια στο Α θα ζούσε ακόμα. Τότε γιατί χάραξε το όνομά του πάνω στον τάφο? Είναι πολύ συνηθισμένο όταν ένας σύζυγος χάσει την αγαπημένη του γυναίκα να χαράζει και αυτός το όνομά του στην ταφόπετρα δίπλα στο όνομα της γυναίκας του. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι ο Ντετανζέ αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Αυτό θέλετε να πείτε, κύριε Χόλμς? Και ότι αγαπά πάρα πολύ την κόρη του. Αλλά αν αυτό το κορίτσι είναι το ίδιο πρόσωπο με την ιδιαίτερα του βαρόνου Τολέκ, τότε... Τότε πρέπει σίγουρα να έχει κάποια σχέση με το Λουπέν. Πιθανόν. Μοιάζει πολύ με αυτό το αγόρι. Το σκίτσο το έκανε αυτός που έχει το κατάστημα με τις αντίκες. Έχεις δίκιο. Πες τον Κανιμάρ να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να τον αναγνωρίσει αμέσως. Μάλιστα, κυρία. Για περίμενε, Βάτσον. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα σου κάνω σήμα με αυτό εδώ. Εντάξει, έγινε, κύριε. Μπελμόντ, εσύ. Μπελμόντ. Χρυσόθεμης, τι σου συμβαίνει?
Έχω φοβηθεί πάρα πολύ. Ο βαρόνος ο Τολέκ σκοτώθηκε και με πήγαν στο τμήμα για ανάκριση. Φοβερό. Μετά ο βοηθός του Σέρλοκ Χόλμς, ένας Εγγλέζος, ήρθε εδώ πριν λίγη ώρα και άρχισε να μου πετάει διάφορα υπονοούμενα. Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω εγώ. Πώς είναι ο κύριος Δεντάνζε, είναι καλά σήμερα, πες μου. Ο πατέρας δεν ξέρει τίποτα. Μου είπε να σου πω να τον περιμένεις στο γραφείο του όταν θα έρθεις. Πολύ ωραία, Χρυσόθυμης. Τα σχέδιά μας δεν πρέπει να τα μάθει κανένας. Μην το ξεχνάς αυτό, σε παρακαλώ. Το ξέρω. Νομίζω ότι έκανα όπως μου ζήτησες. Όπως μου το ζήτησες. Δεν με εμπιστεύεσαι, Μπελμοντ. Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων για ό,τι έκανες. Τώρα θα είμαι στο γραφείο μου. Μπελμοντ! Χρυσόθυμης, αν εκείνο το δαχτυλίδι σε ενοχλεί τόσο πολύ, μην το σκέφτεσαι πια. Άργησε πάρα πολύ. Μήπως έτυχε να δείτε κάποιο νεαρό εδώ τριγύρω? Ναι, δεν υπάρχει ψυχή εδώ τριγύρω, άντε για σου. Ευχαριστώ. Μάκος άλλος μπορεί να τους ξεγελάσω και όμως και εμένα, ναι. Σταμάτα, σταμάτα. Είχα καταλάβει από την αρχή ποιος ήσουνα. Είχα ακούσει πολλά για τη σιδερένια σας γροθιά και δυστυχώς είχα την ατυχία να το διαπιστώσω και μόνος μου. Σε είχα καταλάβει από την αρχή ποιος ήσουν. Ο Λουπέν, ε! Νικήσατε, κύριε Χόλμς. Είστε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερα να μου βγάλει τη μάσκα. Λουπέν, στο είχα πει ότι θα σε πιάσω. Το θυμάσαι που στο είχα πει? Μην κουνιέστε. Το βλέπετε αυτό? Το πιστόλι μου. Σαν κλέφτης που είμαι, έχω πιο μεγάλη επιδεξιότητα από εσάς. Α, είναι ένα γουέλσο. Αυτό δείχνει ότι ξέρετε από όπλα πολύ καλά. Μην με αναγκάσετε να το χρησιμοποιήσω. Δεν θα διστάσω. Κύριε Χόλμς! Εκεί, εκεί είναι! Σταμάτα εκεί που είσαι, αλλιώς θα πυροβολήσω, Λουπέν! Από ό,τι βλέπω ήρθε και ο φίλος μου, ο Γκανιμάρ, ενάτος. Όμως αυτό πάει πάρα πολύ. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το ρεύμα του ποταμού. Και αυτή η βάρκα δεν έχει κουπιά. Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Επιτρέψτε μου να τον χαιρετήσω, κύριε Χόλμς. Επιτρέψτε μου. Κύριε Επιθέτη! Να πάρει! Να βρείτε τη βάρκα και να συλλάβετε τον Λουπέν. Άντε, γρήγορα! Μάλιστα, κύριε! Τα πήγαμε πολύ καλά, κύριε Χόλμς. Λουπέν, καλύτερα να παραδοθείτε. Δεν θα μπορέσετε να τους ξεφύγετε. Όλα είναι πιθανά, κύριε Χόλμς. Όμως το παιχνίδι αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Με τα όπλα δεν τα πάω καθόλου καλά. Άλλωστε αυτό εδώ σας ανήκει. Τι κάνεις εκεί, Λουπέν? Από ό,τι φαίνεται προτιμάτε τα νερά του Τάμεση πιο πολύ από τα νερά του δικού μας ποταμού, έτσι δεν είναι? Ο Λουπέν! Θα τα ξαναπούμε, κύριε Χόλμς. Πιαστείτε από το σκηνή! Είναι μέσα στο νερό! Πυροβολήστε τον! Το πετύχαμε! Πηγαίνετε πιο κοντά! Είναι ένα γυλαίκο!
Από ό,τι βλέπω, δεν είναι ανάγκη να σας συστηθώ. Πρώτα βάψατε τα μαλλιά σας. Και μετά φορέσατε αυτά εδώ τα γυαλιά και πήγατε να εργαστείτε σαν γραμματεύς στο σπίτι του βαρόνου Τολέκ, Δεσποινής Χρυσόθυμης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσποιήσετε πια. Ξέρω πολύ καλά ποιος ήταν ο ρόλος σας. Εσείς είστε αυτή που έκλεψε το γράμμα του βαρόνου. Το γράμμα που μου έστειλε για να το δώσετε αργότερα στο Λουπέν. Εσείς είστε, μην τα αρνιέστε αυτό. Όχι, κάποιο λάθος κάνετε. Αυτός δεν είναι ο Λουπέν. Αυτός είναι... ο αγαπημένος σας Μπελμόν. Δηλαδή, ο Αρσέν Λουπέν. Αυτό είναι αδύνατον, κύριε. Είναι ο Μαξίμ Μπελμόν, το βοηθός του πατέρα μου. Αυτός είναι, κύριε. Πιστέψτε με, σας ξεγέλασε. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πατέρα σας και χωρίς να το καταλάβει έκλεψε τα σχέδιά του για την υπόγεια στοά που οδηγεί στο σπίτι του βαρόνου. Αλλά το κυριότερο, έμπλεξε και εσάς χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι, όχι, ο Μπελμόντ είναι πολύ καλός. Αποκλείεται να είναι ο Λουπέν. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με. Πρέπει να με πιστέψετε, κύριε. Αποκλείεται να είναι ο Λουπέν. Αν ήταν, θα το ήξερα, θα μου το έλεγε. Πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα και να κάνετε μια πλήρη κατάθεση. Αλλιώς ο πατέρας σας και εσείς θα κατηγορηθείτε για την κλοπή, το καταλάβατε? Σας παρακαλώ, περιμένετε. Ο πατέρας μου δεν ξέρει τίποτα. Σας συγκετεύω, μην του πείτε τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριο Χόλμς. Εντάξει, όμως πρέπει να έρθετε μαζί μου στο αστυνομικό τμήμα της ποινής Χρυσόθυμης, αμέσως. Ταξί! Πήγαινε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, παρακαλώ. Mm-hmm. Περάσαμε το αστυνομικό τμήμα, το περάσαμε. Δεν ακούς τι σου λέω λοιπόν, δεν ακούς. Εσύ είσαι ο Λουπέν. Σταμάτα, γιατί θα σε πυροβολήσω. Αλλιώς Λουπέν, άκουσες τι σου είπα. Πριν με πυροβολήσεις, σε συμβουλεύω να ρίξεις μια μάτια πίσω σου, Χόλμς. Γιατί? Αυτή τη φορά η δική σου ζωή βρίσκεται στα χέρια μου. Μην το ξεχνάς αυτό, κύριε Χόλμς, ε. Να πάρει. Κύριε Χόλμς, σας παρακαλώ να κατεβείτε αν έχετε την καλοσύνη. Συνοδεύστε τη Δεσποινίδα στο σπίτι της. Εσείς θα μου κρατήσετε συντροφιά για λίγο ακόμα, κύριε Χόλμς. Δεν συμφωνείτε, ε? Θέλετε να με πάτε, κύριε. Πέστε μου πού θέλετε. Μην ανησυχείτε, τα έχω φροντίσει όλα, κύριε. Βρείτε οποιοδήποτε καράβι πάει στην Αγγλία και βοηθήστε αυτόν τον κύριο να φύγει οπωσδήποτε από εδώ. Κύριε Χόλμς. Mm-hmm. Κύριε Χόλμς, σας εύχομαι ένα ευχάριστο ταξίδι. Λουπέν. Το παιχνίδι αυτό δεν τέλειωσε ακόμα. Αυτό να θυμάσαι. Α,
Αντίο, κύριε Χόλμς, αντίο, στο καλό. Μπελμόντ! Λυπάμαι πολύ, Χρυσόθεμης, αλλά πρέπει να φύγω από το Παρίσι αμέσως τώρα. Ήρθα εδώ για να σε αποχαιρετήσω, αγάπη. Τόσο βγίστηκα! Με φύγεις, Μπελμόντ! Χωρίς εσένα, χωρίς την παρουσία σου, θα αισθάνομαι μόνη και βοήθητη. Πώς μπορείς να φύγεις και να αφήσεις πίσω εμένα και τον γερό πατέρα μου? Συγχώρεσέ με, Χρυσόθεμης. Δεν σου έχω πει την αλήθεια. Έπρεπε να σου το είχα πει από καιρό. Το πραγματικό μου όνομα είναι. Όχι, μην λες τίποτα, αγαπημένο μου. Δεν με νοιάζει όποιος και να είσαι. Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου. Μόνο αυτό έχει σημασία για μένα. Χρυσόθεμης, ήξερες λοιπόν ποιος είμαι? Σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου όπου και αν πας. Θα σε ακολουθήσω χωρίς να σκεφτώ ούτε στιγμή όλες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, το άγνωστο που μας περιμένει. Αυτό είναι αδύνατο. Χρωστάς στον πατέρα σου πάρα πολλά για τη βοήθεια που μου έδωσε. Πώς μπορώ να σε πάρω μακριά από αυτόν, από το σπίτι σου? Εκείνος έχει πιο μεγάλη ανάγκη από ότι εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Μα θα καταλάβεις, αγαπάει πάρα πολύ. Θα καταλάβει ότι είναι για το καλό μου. Πάντα, πάντα μου μιλούσε για σένα με τόση αγάπη. Σε εμπιστεύεται πάρα πολύ, Μπελμόντ. Πάρα πολύ. Μπελμόντ. Με έπεισες, Χρυσόθεμης. Πάω να μιλήσω στον πατέρα σου για μας. Εσύ πήγαινε να ετοιμαστείς για το ταξίδι μας. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Χρυσόθεμης, τι έχεις και είσαι τόσο ανήσυχη, παιδί μου? Πού είναι ο Μπελμόντ? Μου είπε ότι θα ερχόταν σε σένα. Δεν ξέρω. Δεν φάνηκε καθόλου από εδώ σήμερα, παιδί μου. Δεν τον είδα. Δεν φάνηκε, είπες? Το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Από ό,τι φαίνεται, ξέχασες εντελώς ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο ιαπωνικό τζούντο και άσος στο μπόξ, φίλε μου. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γύρισα πίσω στη στεριά, αφού πρώτα έβγαλα νοκάουτ όλους τους φίλους σου στο καράβι. Δεσποινής μου, έχω κάτι να σας πω. Αυτός ο γέρος που βρίσκεται δίπλα σας είναι ο Αρσέν Λουπέν και όχι ο πατέρας σας, καταλάβατε? Ο Αρσέν Λουπέν. Αδύνατον! Ο Ρετανζέ έχει εξαφανιστεί εδώ και 5 χρόνια. Το πιο πιθανόν είναι ότι είναι νεκρός. Αυτό εσείς δεν το μάθατε ποτέ, γιατί από πολύ μικροί φύγατε από το σπίτι σας για να πάτε για σπουδές στην Ελβετία. Όμως κάποτε γυρίσατε πίσω στο Παρίσι. Αν δεν κάνω λάθος, το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Ο Λουπέν, με πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να το παραδεχτώ, παρουσιάστηκε ότι είναι ο πατέρας σας. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που κατάλαβε ποιος πραγματικά είμαι. Όμως μη χαίρεσαι γι' αυτό. Μη χαίρεσαι, γιατί ακόμα δεν με έπιασες, φίλε μου. Ο Λουπέν δεν πιάνεται τόσο εύκολα, ε? Είσαι ο μεγαλύτερος κλέφτης που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Είσαι αρκετά έξυπνος για να καταλάβεις ότι έχασες το παιχνίδι αυτό. Παραδώσου! Επιθεωρητή Γκανιμάρ. Λουπέν, το καλό που σου θέλω, παραδώσου αμέσως. Μπελμόντ! Κύριε Χόλμς, σας ευχαριστώ. Η αστυνομία του Παρισιού θα σας κοστάει αιώνια ευγνωμοσύνη για ό,τι κάνατε. Οδηγήστε τον Λουπέν και την Δεσποινίδα στο αστυνομικό τμήμα αμέσως. Για περίμενε, επιθέτη Γκανιμάρ. Αυτή η Δεσποινής δεν έχει καμιά σχέση με την όλη υπόθεση. Δεν θα σε αφήσω να την αγγίξεις. Γιατί αν το κάνεις αυτό, τότε ποτέ δεν θα μάθεις που έχω κρύψει το διαμαντένιο δαχτυλίδι που ψάχνεις. Το κατάλαβες αυτό?
Αυτό δεν μπορεί να γίνει, Λουπέν. Χρειάζομαι την κατάθεσή της. Που έχει κρύψει το δαχτυλίδι, λέγε αμέσως. Όμω, πώς ορμάσαι! Έχω τους λόγους μου. Το δαχτυλίδι! Επιτέλους, δεν μπορείτε να ξεφύγετε, Λουπέν. Το παραδέχομαι ότι με νικήσατε. Όμως κάντε μου μια χάρη, κύριε Χόλμς. Δεν θέλω να μου περάσετε τις χειροπέδες μπροστά της. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα αξιοπρέπειας αυτό για μένα. Σας καταλαβαίνω. Άλλωστε, ούτε εγώ θέλω να δω τον Αρσέν Λουπέν να έχει τόσο κακό τέλος, γιατί σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χόλμς. Σας ευχαριστώ για τη φιλία σας από τα βάθη της ψυχής μου. Ευχαριστώ. Ελάτε, ας πηγαίνουμε εμείς, Δεσποινής Χρυσόθεμης. Μπελμόντ! Μπελμόντ! Ελάτε! Τώρα πρέπει να φύγουμε, Δεσποινής. Έλα, πήγαινε, Χρυσόθεμης. Μπελμόντ! Οδηγήστε τον στο αστυνομικό τμήμα. Δεν θα σας ακολουθήσω, κύριε Γκαλιμάρ. Πάρτε το απόφαση ότι όσο ζω αποκλείεται να με συλλάβετε. Λουπέ! Τι είναι αυτά που λες? Πάρ' το απόφαση λοιπόν ότι όλα έχουν τελειώσει για σένα τώρα πια. Μη μ' αναγκάζεις λοιπόν να σου φερθώ άσχημα. Το παιχνίδι αυτό δεν θα σε βγάλει πουθενά, Λουπέ. Λουπέ, τι κάνεις εκεί? Κύριε επιθεωρητά! Λουπέν, μα τι κάνεις? Έχετε παγιδευτεί, κύριε Γκαλιμάρ. Δυστυχώς αυτό εδώ τα σασέρ είναι πολύ παλιό. Φοράει μόνο δύο ανθρώπους. Προσέξτε. Τι? Λουπέν! Σταμάτα αμέσως, Λουπέν! Λουπέν! Είσαι ένα θηλός, Λουπέν! 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 Μας τσάβηκε! Ο Λουπέν το έσκασε! Πέφτει σκουτά στον επιθεωρητή Γκαλιμάρ. Κύριε Χόλμς, αυτή εδώ ήταν η τελευταία πράξη του παιχνιδιού. Χαιρετίσματα στο Βάτσον. Ο φίλος σας, Αρσέν Λουπέν. Πιάστε τον! Πιάστε τον! Να συλλάβετε τον Λουπέν! Αποκλείεται. Χρυσόθεμης, μην ανησυχείς. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε. Μπελμόντ! 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 Κύριε Χόλμς, όλες οι ευρωπαϊκές εφημερίδες γράφουν ατέλειωτα άρθρα για να καυτηριάσουν την αποτυχία σας να συλλάβετε το Λουπέν. Το μόνο που καταφέρατε είναι να αποδείξετε ότι το δαχτυλίδι με το διαμάντι το έκλεψε ο Λουπέν. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί μου κάνει εντύπωση το ότι αποφασίσατε να ταξιδέψετε στη Μεσόγειο χωρίς να προσπαθήσετε να διαψεύσετε τις φήμες του κυκλοφορούν εις βάρος σας. Βιάζεσαι πολύ να βγάλεις συμπεράσματα, Γουάτσον. Το παιχνίδι δεν τέλειωσε ακόμα. Παραδεχτείτε ότι χάσατε, κύριε Χόλμς. Άλλωστε κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται τώρα ο Λουπέν. Για κοίτα εκεί, Γουάτσον. Πού? Είναι η Χρυσόθεμης. Το ξέρατε λοιπόν ότι ταξιδεύει με αυτό το καράβι? Φυσικά. Ο Λουπέν τη ζήτησε να έρθει σε αυτό το καράβι. Χωρίς αμφιβολία και αυτός βρίσκεται κάπου. Λέτε εδώ. Λέτε να έχει το θράσος? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρύβουμε όταν δείχνετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον Λουπέν! Μπελμόντ!
Χρυσόθεμης, δεν έπρεπε να σε είχα αφήσει ποτέ. Και τώρα ήρθε η σειρά μου, Ουρπέν. Αυτή τη στιγμή κρατάω τη ζωή σου στα χέρια μου. Παραδώσου. Κύριε Χόλμς, από ό,τι φαίνεται εσείς το νικητής αυτής της μάχης. Όμως πριν με πιάσετε, θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζετε ότι θέλησα να πάρω εκείνο το δαχτυλίδι, γιατί? Το θράσο σου δεν λέγεται. Μια και ο Αρσέν Λουπέν είναι γεγονός ότι είναι ένας κλέφτης. Γιατί άλλο θα ενδιαφερόταν? Αυτή τη φορά ήταν καθαρά θέμα τιμής. Αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω. Αυτό το δαχτυλίδι δεν ανήκει αρχικά στο βαρόνο το Λεκ, αλλά στον πατέρα της Χρυσόθεμης, τον κύριο Ντετάνζε. Καταλάβατε? Στον Ντετάνζε. Ακριβώς. Πριν από 5 χρόνια ο βαρόνος ο Τολέκ ξεγέλασε τον πατέρα της και του πήρε όλη του την περιουσία. Σε λίγο ο Ντετανζέ καταστραμμένος πια έπεσε στη θάλασσα και πνίχθηκε. Το δαχτυλίδι αυτό με το διαμάντι που είχε στο χέρι το βαρόνος ήταν το δαχτυλίδι που φορούσε η αγαπημένη γυναίκα του Ντετανζέ, δηλαδή η πεθαμένη μητέρα της Χρυσόθεμης. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε σε ποιον πραγματικά ανήκει αυτό το δαχτυλίδι και γιατί το πήρα, κύριε Χόλμς. Τι έχετε να πείτε τώρα, κύριε Χόλμς? Και γιατί τα έκανες όλα αυτά για τη Χρυσόθεμη? Ακόμα και τη θέση του πατέρα της πήρες. Πες μου, γιατί το έκανες? Ο Ντετανζέ δεν ήταν ένας παράξενος άνθρωπος όπως όλοι νόμιζαν. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ακριβώς όπως η Χρυσόθεμη. Κάποτε έσωσε ένα νεαρό κλέφτη που τον είχαν πιάσει στο λιμάνι. Ναι, αυτός ο κλέφτης είναι τώρα μπροστά σας. Είμαι εγώ, ο Αρσέν Λουπέν. Μπελμόν. Και τώρα, κύριε Χόλμς, λυπάμαι αλλά πρέπει να σας αφήσω. Έφτασε η στιγμή που κάποιος θα έρθει να με πάρει. Κύριε Χόλμς, θα τα ξαναπούμε. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Λουπέν, Λουπέν! Αντίο, κύριε Χόλμς, έχετε γιάτα. Κύριε Χόλμς, γιατί δεν πυροβολήσατε? Θα μπορούσατε πολύ εύκολα να σημαδέψετε το σκηνί που κρεμόταν ο Λουπέν και να το κόψετε. Και να πέσει ο άνθρωπος στη θάλασσα μαζί με αυτό το γλυκό κορίτσι. Βέβαια, αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Μην ανησυχείς, έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Δεν έφτασε το τέλος του παιχνιδιού. Thank you.